αποδεικτικών νόμων του κουκουλονόμου, της βίαιης απόσπασης DNA για αποδεικτικό μέσο, των φυλακών τύπου γάμα, καθώς και την απελευθέρωση του πολυτραυματία Σάβα Ξηρού. Όταν δεν πεθαίνουμε ένας για τον άλλον, είμαστε κιόλας νεκροί. Στις 3 Τρίτου, η δικαιοσύνη αποφασίζει την προφυλάξη της μητέρας του συντρόφου Χρήστου και Γεράσιμου Τσάκαλου και της φίλης του δεύτερου με την κατηγορία της ένταξης και συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Πίσω από την πρωτοφανή γελοιότητα της κατηγορίας κρύβεται η νοσηρή και την κεντρικότητα της τρομοκρατικής και δικαστικής εξουσίας που θέλει να εκβιάσει συναισθηματικά τους δύο συντρόφους αλλά και όλους μας. Δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη. Ο πόλεμος ενάντια στην εξουσία έχει σφυριλατηθεί ανεξίτηλα μέσα μας και κυλάει όπως το αίμα στις φλέβες μας. Δεν θα παραδώσουμε ούτε ένα χιλιοστό πιστοφόρη στους εχθρούς της ελευθερίας, ούτε στους δικαστές, ούτε στους μπάτσους. Βρισκόμαστε μπροστά στην πιο χυδαία συναισθηματική πολιορκία. Αγαπημένα μας πρόσωπα που δεν έχουν καμία πολιτική συγγένεια με εμάς, αλλά μόνο βιολογική και συναισθηματική, έχουν απαχθεί και κρατούνται όμοιοι της δικαστικής μαφίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Ιερατείο της Δικαιοσύνης καταργεί ακόμα και τη γελοιότητα των δικών του επίσημων κανόνων, αφού το μέτρο προφυλάκησης, ο ιερός τους νόμος, ορίζει ότι η προφυλάκηση εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις που ο κατηγορούμενος είναι προσφυγής ή τέλεσης παρομοίων αδικημάτων. Μέσα σε αυτό το συσχισμένο πλαίσιο που η θλίψη και η οργή αναμειγνύονται, παράλληλα με τη δική μας απεργία πείνας για την απελευθέρωση των συγγενών μας, διεξάγεται και απεργία πείνας ενάντια στις φυλακές τύπου Γ, στον τρομονόμο, στο 187, στον κουκουλονόμο, στη φασιστική αστυνομική μεθόδευση της Deep DNA, καθώς και για την απελευθέρωση του Σάβα Ξηρού. Αυτή η απεργία πείνας έχει οργανωθεί και εξαγγελθεί καιρό πριν και έχει αναμέρει στην πολιτική μας συμφωνία. Η δική μας απεργία πείνας αποφασίστηκε έκτακτα ως το αντανακλαστικό στην κατάσταση αιμαλωσίας που επέβαλαν στους συγγενείς μας. Αυτές οι δύο απεργίες πείνας όμως είναι άμεσα συνδεδεμένες καθώς συναντιούνται η μία ως συμπλήρωση της άλλης. Συγκεκριμένα, η απεργία πείνας για την απελευθέρωση συγγενών μας είναι η φυσική και πολιτική προέκταση της εφαρμογής του τρομονόμου που η κατάργησή του τίθεται ως αίτημα της απεργίας πείνας των υπολείπων πολιτικών κρατουμένων. Στη δική μας περίπτωση, προτάσουμε την εχμιακή προσωπική αναφορά στους συγγενείς γιατί η απειλή της διαρκούς αναβάθμισης του τρομονόμου από μια εικόνα του μέλλοντος μετατράπηκε σε μια φασιστική πραγματικότητα του σήμερα που εχμαλωτίζει τους δικούς μας ανθρώπους. Γι' αυτό δεν υπάρχει μέσο οδός. Ή αποφυλακίζονται οι συγγενείς μας, ή θα υπάρξουν οι πρώτοι νεκροί απεργοί πείνας στα τελευταία 40 χρόνια στην Ευρώπη με φόντο την κυβέρνηση αριστεράς. Εμείς, για άλλη μια φορά, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν ζητάμε τίποτα για εμάς. Έχουμε αναλάβει πλήρως την πολιτική ευθύνη για όλο το σχεδιασμό της απόδρασής μας από τον Κορυδαλό, κάναμε δημόσια την αυτοκριτική μας για τις αστοχίες μας και κρατάμε αμετανόητη θέλησή μας για ελευθερία και αναρχία που θα έρθει μόνο από τα δικά μας χέρια και όχι από την παθητική αναμονή των νόμων. Αυτό που απαιτούμε είναι η απελευθέρωση συγγενών μας που έχουν απαχθεί από την εξουσία. Γιατί η αυθεντική ελευθερία υπάρχει μόνο μέσα στον αγώνα για ελευθερία. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Απεργία πείνας μέχρι θανάτου για την απελευθέρωση των συγγενών μας. Αλληλεγγύη και νίκη στον αγώνα όλων των απεργών πείνας για την κατάργηση του πρώτου αντιτρομοκρατικού νόμου 187, για την κατάργηση του β' αντιτρομοκρατικού νόμου 187α, για την κατάργηση του κουκουλονόμου, την κατάργηση του νόμου για τις φυλακές τύπου Γ, την απελευθέρωση του Σάβα Ξηρού για λόγους υγείας, την κατάργηση αγγελικής διάταξης που επιβάλλει τη βίαιη λήψη DNA και γενικότερα την αστυνομική μεθόδευση με την κατασκευή ενόρθων μέσων DNA. Συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς FireF πυρήνας φυλακής. Η απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων που ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου είναι μια κινητοποίηση που αφορά τον πυρήνα της κατασταλτικής πολιτικής του κράτους, την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, τον κουκουλονόμο, τις φυλακές τύπου Γ, ενώ διεκδικεί την απελευθέρωση του καταδικασμένου διεκδικαστάμενου Εύρη Σάβα Ξηρού και των πρόσφατα προφυλακισμένων συγγενών των κρατουμένων της συνωμοσίας πυρών της φωτιάς. Ο αγώνας αυτός έχει τέτοια σημασία γιατί τα ζητήματα που θέτει είναι αποτελέσματα της ίδιας της φύσης του καπιταλιστικού καθεστώτος που με αφορμή την οικονομική κρίση έχει επιβάλει στον ελληνικό λαό και στην κοινωνία τον φασισμό της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ με τα μνημόνια και τα προγράμματα διάσωσης τα οποία προκάλεσαν μαζική φτηνά, φτώχεια και εξαφλίωση, εξόντωσαν χιλιάδες ανθρώπους με τις αυτοκτονίες, δολοφονίες, με τις αρρώστιες και τις ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Ενώ παράλληλα οξύνει και εντείνει την καταστολή γιατί φοβάται τον ένοπλο αγώνα και την επανάσταση, ιδιαίτερα μέσα σε σημερινές συνθήκες πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας.
Η αλληλεγγύη στην απεργία των πολιτικών κρατουμένων είναι συνδεδεμένη με τον αγώνα για την ανθρωπή και τη λαϊκή και κοινωνική επανάσταση. Η απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής ουσιαστικά μέτωπο που αντιμετωπίζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακροδεξιών ΑΝΕΛ, αφού παρά την ταχύτητα τη διάψευση των ελπίδων του λαού με τις προεκλογικές δεσμεύσεις για κατάργηση του μνημονίου και του κουρέματος του χρέους, δεν συναντά καμία αντίδραση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, εφόσον συνεχίζει την πολιτική των προκάτοχων της, αφού υπόγραψε την παράταση του Υπάρχου της Μνημονίου με τη συμφωνία του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου, αφού παγώνει σε βάθος χρόνου τις προεκλογικές δεσμεύσεις, όπως δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομίας, και θα υπογράψει νέο μνημόνιο το καλοκαίρι του 2015, είναι αποφασισμένη να διατηρήσει αφικτό το ισχύον πλαίσιο καταστολής με την αντιτρομοκρατική νομοθεσία και τους δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους φυλακές. Γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις διαφωνίες με την Ευρώπη, αυτή την περίοδο είναι η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη για το καπιταλιστικό σύστημα να διαχειριστεί την κρίση στη χώρα και να επιβάλλει την κοινωνική ειρήνη που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει ο λαός να βρίσκεται αλυσοδεμένος στο ζυγό των προκογλήφων δανειστών της υπερεθνικής οικονομικής ελίτ και να συνεχίσει να πληρώνεται το χρέος και να επιβληθούν οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Ο ελληνικός λαός πρέπει να στηρίξει τον αγώνα των πολιτικών κρατουμένων για μια κοινωνία αλληλεγγύης, ισότητας και ελευθερίας. Η μόνη λύση απέναντι στην κρίση είναι η ένοπλη κοινωνική επανάσταση για να αντέξουμε τον καπιταλισμό και το κράτος. Από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, κάποιοι από εμάς βρισκόμαστε σε απεργία πείνας, ενώ οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν το άμεσο διάστημα, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των πολιτικών κρατουμένων, με σκοπό να ικανοποιηθούν τα εξής αιτήματά μας. Πρώτον, οριοθέτηση και περιορισμός της χρήσης DNA ως αποδεικτικό στοιχείο πλαστελίνη στα χέρια των αστυνομικοδικαστικών κύκλων, ώστε να καταδικάζονται με συνοπτικές διαδικασίες αγωνιστές. Δεύτερον, κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Τρίτον, κατάργηση του πρώτου και δεύτερου αντιτρομοκρατικού νόμου 187 και 187α. Τέταρτον, κατάργηση της επιβαρυντικής διάταξης για πράξη που τελέστηκε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, πουλονόμος. Πέμπτον, απελευθέρωση του πολυτραυματία Σάβα Ξηρού που το κράτος εκδικητικά κρατά στα μπουντρούμια του πάνω από 13 χρόνια. Μπορεί όλα τα παραπάνω αιτήματα να φαίνονται ότι αφορούν μόνο λίγους αναρχικούς, παρόλα αυτά θεωρούμε ότι όλο το παραπάνω κατασταλτικό πλαίσιο αγγίζει κάθε ένα και κάθε μία που θα τολμήσει να εναντιωθεί στην κρατική βαρβαρότητα. Κάθε ένα και κάθε μία που θα αποφασίσει να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να αμφισβητήσει το μονοπόλιο της κρατικής βίας, είτε μέσω διαδηλώσεων είτε μέσω άλλων βίων δράσεων. Θεωρούμε σκόπιμο, απαραίτητο και ιστορικά αναγκαίο να βάλουμε ένα φρένο στην τζέφερνη πορεία της καταστολής που τα τελευταία χρόνια εντείνεται και ρίχνει όλο και πιο μακριά τα δίχτυα της. Αφρόες συλλήψεις αγωνιστών, φυλακές υψηλής ασφαλείας και στρατόπεδα συγκέντρωσης, ειδικά νομοθετήματα για το λεγόμενο εσωτερικό εχθρό, πολύχρονες καταδίκες αναρχικών είναι μερικές από τις όψεις του ίδιου νομίσματος, της βιομηχανίας παραγωγής καταστολής. Ως εχμάλωτοι του κρατικού μηχανισμού και με τα λίγα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας, βάζουμε τα ίδια τα σώματά μας σε κίνδυνο. Ρισκάρουμε τη ζωή μας μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλο τον κόσμο του αγώνα έξω από τα τείχη, με όλους τους συντρόφους, με στόχο να δώσουμε την κοινή μάχη. Άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των απεργών πείνας. Πάμε όλοι μαζί γερά, όλα για όλα μέχρι το τέλος. Διαχρονική ανάγκη του καπιταλισμού μέσω του κρατικού μηχανισμού είναι να καταστέλει όποιον τον αμφισβητεί, φτιάχνοντας νέους νόμους, υψώνοντας καινούργιες φυλακές, εξοπλίζοντας καλύτερα τους μπάτσους, τρομοκρατώντας με ανεργία και επισφάλεια. Το αγωνιζόμενο κομμάτι αυτής της κοινωνίας δεν οφείλει και δεν πρόκειται να περιμένει την αλλαγή αυτής της πάγιας αρχής όσες κυβερνήσεις κι αν περάσουν. Ο αγώνας των πολιτικών κρατουμένων είναι αγώνας ενάντια στην καταστολή. Αποτελεί όμως και αναπόσπαστο κομμάτι των αγώνων των καταπιεσμένων ενάντια στην εξουσία, αγώνων για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους απεργούς πείνας, μέχρι το γκρέμισμα και της τελευταίας φυλακής.
Επιστροφή στη ροή του δελτίου μας. Πάμε να δούμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις μαζί.